Θέλω να πω μερικά πράγματα καθώς τελειώνουμε, ε, να σας πω μερικά πράγματα για το τι γίνεται τώρα με την ομάδα του Ανέστη Αγγελή. Καταρχήν ένα από τα ζητήματα και εμείς ξέρετε τα λέμε πολύ ανοιχτά, τα κουβεντιάζουμε, τα συζητάμε μαζί σας είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε αν θα πρέπει να μπει ή δεν θα πρέπει να μπει π.χ. ο Τέρψης, π.χ. Ο... ο Πετρόπουλος ή ο Παπαδόπουλος. Πολλοί βέβαια είναι αυτοί που λένε ότι για τον Παπαδόπουλο, τον πρώην Κορυστίων, Δήμαρχο Κορεστίων, Δήμαρχο Κορεστίων ναι, εκεί ήτανε, Ειδικά μια προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι πρέπει. Αν αυτό γίνει από τον Αγγελή και τον τοποθετήσει, τον προτείνει για πρόεδρο δημοτικού, τι ακριβώ γίνεται. Ο κύριο Παπαδόπουλο, ο πρώην δήμαρχο εκεί στα Κορέστια, είναι από του ανθρώπου που πραγματικά φαίνεται, έτσι μια εκτίμηση κάνω πρόχειρη, ότι ναι, μεν είναι ένα τέλεχο που έρχεται έτσι από τα παλιά, δεν είναι και πάρα πολύ παλιό, εντάξει, αλλά καθηγητή στο επάγγελμα. Ε, είναι από τα πρόσωπα όμω που φαίνεται ότι μπορούν να κουμαντάρουν. Πολύ καλά ένα Δημοτικό Συμβούλιο διότι ξέρετε θέλει λίγο μαεστρία, θέλει διάφορα πράγματα η ιστορία ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος πάντων φαίνεται ότι ε, δεν υπάρχει ουδεμία αντίδραση για την τοποθέτηση του Παπαδόπουλου ακόμα και στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί παράδειγμα να είναι αντιδήμαρχο, λένε οι πιο πολλοί, καλύτερα να είναι πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, θα το αποφασίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Φαίνεται ότι στο εσωτερικό τη ομάδα του Αγγελή υπάρχει ένα ζήτημα για το αν θα τοποθετηθεί ο Πετρόπουλο ή αν θα τοποθετηθεί ο Τέρψη. Είναι πρόσωπα τα οποία είχαν να δώσουν και έδωσαν ό,τι έδωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι πολλοί αυτοί που λένε και δεν νομίζω να έχουν και άδικο ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τη μεριά του Αγγελή, του Δημάρχου που κέρδισε με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την Δημαρχία την Δεύτερη Κυριακή, θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία σε πραγματικά νέα πρόσωπα. Έχω την αίσθηση ότι ο Αγγελής ε, δεν θα πρέπει να ψάχνει πατήματα, δηλαδή να περιμένει δικαστικέ αποφάσει ή δικαστήρια έτσι για να δει αν θα πρέπει κάποιο να μπει ή να μην μπει. Διότι τέτοια ζητήματα, για τέτοια ζητήματα θα πρέπει πραγματικά να έχει μια καθαρή άποψη ίσω ο ίδιο. Δεν θα πρέπει να περιμένει να βρίσκει μαξιλαράκια ή τι τον βολεύει από άλλε περιπτώσει. Πρέπει να εξηγήσει, νομίζω, τι λέμε τώρα εμεί, οι πολίτε, έτσι. Εμεί τι λέμε. Καινούργια πρόσωπα. Είναι κακό καινούργια πρόσωπα να πούνε. Να δοκιμάσουμε καινούριου ανθρώπου είναι το λάθος που έκανε για πολλούς ο Χατζησημεωνίδης που και πάλι τα πρόσωπα αυτά δεν ήταν και πολύ παλιά αυτή η ομάδα 7-10 ατόμων που την άφησε 3 χρόνια, 3,5 την ίδια φανταστείτε όμως ότι μετά από 1,5 χρόνο ήταν πολλοί αυτοί που είπανε Μανώλη άλλαξε τους μην χρησιμοποιήσεις πάλι τους ίδιους που δεν ήταν πρόσωπα ο Πολυγιάννης, η Μισκίο και ο Νανίδης, δεν ήταν πρόσωπο ο Θεοδωσόπουλος που ήταν και τα προηγούμενα 15-20 χρόνια, έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παρότι ήταν καινούργια πρόσωπα, κάποιοι είχαν πει τότε να του αλλάξει. Έτσι, δεν του άλλαξε και ενδεχομένω αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν άρεσε στην κοινωνία. Ε, είναι δυνατόν σήμερα, κύριε Αγγελή, το 2014, να μιλάμε για πρόσωπα τα οποία ναι, ήταν τα προηγούμενα εκείνα χρόνια. Θα μου πείτε, είναι τόσο κακό. Φυσικά δεν είναι κακό. Αλλά αυτά που ήταν να δώσουν, τα έδωσαν. Τώρα, βέβαια, για την περίπτωση του πρώην Δημάρχου Βιτσίου, που φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια δικαστήρια, υπάρχουν κάποιε ιστορίε. Έτσι, αυτά όλα θα κρυθούν εκεί, αλλά υπάρχει μια μουρμούρα για έργα τα οποία έγιναν. Τώρα μου λένε για μια περίπτωση ενό έργου που έγινε δικαστήριο προχθέ στον Δήμο Βιτσίου τότε με δήμαρχο τον Τέρψη έγινε λέει ένα έργο μια ανάθεση τώρα δεν ξέρω τι έργο ήταν αυτό για να φέρουν, ένα, να φέρουν νερό από τα Κορέστα ή κάπου αλλού το έργο δεν έγινε ή έγινε αλλά ο εργολάβος ζητάει 70, 80, 100 δεν ξέρω πως χιλιάδες ευρώ προχθές στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το κουβεντιάσανε για να βάλουν δικηγόρο για το θέμα αυτό του Δήμου είναι αυτά που έχει καταγγείλει πολύ πολύ έντονα ο Πολυγιάννης, τα έχει καταγγείλει ο Χατζη Σημεωνίδης, όλα αυτά που ακούγαμε πολύ έντονα, όχι μόνο το τελευταίο δίμηνο, όλα τα 3,5 χρόνια. Ότι δηλαδή από τους παλιού δήμους και ειδικά από τον Δήμο Βιτσίου και άλλους, τον Τέρψη και άλλους, έχουμε λέει πάρα πολλέ δικαστικές αποφάσεις. Και τώρα λέω εγώ το εξή. Κύριε Αγγελή, καθίστε να συζητήσετε. Εσεί θα τα αποφασίσετε αυτά με την ομάδα σα. Δηλαδή, τι κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα. Θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Τι είναι όλα αυτά τα έργα Και καταρχήν πρέπει να ελεγχθούν τα έργα αυτά. Αυτό στη Βυσσινιά που έγινε δεν ξέρω έγινε το έργο. Άλλοι λένε δεν έγινε, άλλοι λένε τι έγινε. Τι είναι αυτά, τι απευθεία ανάθεση, τι διεκδικεί ο άλλο 70-80-100 από πού είναι όλα αυτά. Υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν συμβάσει. Κάθε... Από τον Δήμο Καστοριά θα πληρώνουμε τώρα όλοι εμεί αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Αγγελή θα πρέπει να κάνει μια πολύ καθαρή εξήγηση στου ανθρώπου που ειναι ολα αυτα υπαρχουν χαρτια υπαρχουν συμβασει καθε απο τον δημο καστορια θα πληρωνουμε τωρα ολοι αυτα τα μέσα στο συνδυασμό. Δεν σημαίνει ότι κάποιο έχει εκλεγεί και πρέπει οπωσδήποτε να είναι και αντιδήμαρχο. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί πρέπει να είναι αντιδήμαρχο, να βάλει καινούρια πρόσωπα, να δώσει την ευκαιρία σε καινούριου. Έχει διάφορου. Τον Πινιάκο, τον Κοτούλα, έχει διάφορου που μπορεί να βάλει με τον Καπρί. Καπρί τι, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ από τον ε, Να, να βάλετε καινούριου νέου ανθρώπου που θέλετε εσεί, που πιστεύετε εσεί σε αυτού. Να του δοκιμάσουμε, να του δούμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτέ οι παλιέ συνταγέ, παιδιά, είναι μια απόλυτη αποτυχία. Και ξέρετε, θα το δούμε αυτό πώ θα κινηθεί. Για μένα είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα τη επιλογή των προσώπων και νομίζω ότι αν ο Αγγελή μπει στη διαδικασία να φτάσουμε 15-20 Αυγούστου και να επιλέγει τα πρόσωπα τότε και να αναλάβει 1η Σεπτεμβρίου και να έχουμε την κρίνια για κανένα δίμηνο, τρίμηνο και να έχουμε τι καταγγελίε, όχι αυτό μπήκε κτλ. Είναι λάθο. Έχει μπροστά του νομίζω ένα χρονικό διάστημα τώρα, ο λίγων ημερών, να τα αποφασίσει, δεν είναι και τόσο δύσκολο, δεν είναι και τόσο δύσκολο, την φιλοσοφία σου κύριε Αγγελή, κύριε Νέα Δήμαρχε θέλουμε να καταλάβουμε, ποια είναι η φιλοσοφία που θες να διοικήσεις αυτή την πενταετία. Έτσι, ποια είναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε και αυτό φίλε και φίλοι θα το καταλάβουμε όλοι από τον τρόπο που θα κινηθεί ο Αγγελής, ο νέος δήμαρχος. Εάν δούμε ότι επιλέγει μία συνταγή από τα παλιά που ο κόσμος Ήδη λέει έξω, όχι φτάνει, δεν θέλουμε παλαιούς, βάλτε καινούριου να δοκιμάσουμε. Αν δούμε ότι επιλέγει να κάνει κάτι άλλο ο Αγγελής, έχω την αίσθηση, θα το κουβεντιάσουμε, εδώ θα είμαστε βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν θα είναι καθόλου ικανοποιημένο. Επαναλαμβάνω, ο κόσμος θέλει καινούργια πράγματα. Το ψηφοδέλτιο του Αγγελή, ξέρετε ποια δυναμική είχε, εκεί που έφτασε μαζί με τον Χατζησημεωνίδη. Στο πόσο ήταν, στο ποσοστό 1% διαφορά είχαν. Ο Αγγελής κέρδισε τις εκλογές με τα ψηφοδέλτια τα δύο στα ίσα φτάσανε. Άρα, μην λένε μερικοί ότι. Ποιο ψηφοδέλτια, Στον πρώτο γύρο, που είχαν και οι δύο 1% διαφορά, Πόσα, 200-300 ψηφοδέλτια. Η μεγάλη νίκη του Αγγελή, η εμπιστοσύνη που έδωσε η κοινωνία, φάνηκε στο δεύτερο γύρο και λέει Αγγελή προχώρα. Εσεί, με όλα αυτά που ακούτε. Σήμερα, αυτά που σα λέω εγώ τώρα, πιστεύετε ότι ο κόσμο λέει προχώρα με κανένα 5-6 στελέχη από το παρελθόν? Δεν θέλει. Έχει τον Ζαχαρία τον Παύλου. Βάλ τον. κάνε ό,τι θέλει. Βάλε πρόσωπα. Δεν έχουν αναλάβει ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Δεν του έχουμε δει τι γίνεται. Βάλτε να δοκιμάσουμε. Είναι δυνατό να γυρίζουμε στα παλιά. Είναι μια επιλογή που θα κάνει ο Δήμαρχο. Αλλά όλοι έχουν λόγο. Όλοι ψηφίσαν κάποια πράγματα. Και στον Αγγελή δώσανε μια ευκαιρία και του είπανε προχώρα. Προχώρα με μια καινούρια κατάσταση. Το λέει βέβαια η κοινωνία αυτό, να το ξέρετε.